Έχω κοντά μου τον προπονητή του γυναικείου ποδοσφαίρου της Αγίας Παρασκευής, τον Γιάννη Χαραλαμπίδη. Γιάννη, καιρό είχαμε να σε δούμε, είναι η αλήθεια. Σε χάσαμε από τα γήπεδα του αντρικού της Αθήνας, βέβαια, γιατί παραμένεις στα αθηναϊκά γήπεδα του γυναικείου ποδοσφαίρου, τα οποία βέβαια ξεπερνάνε τα όρια της Αθήνας, γιατί είναι β' εθνική. Οπότε πάμε και τα ταξίδια πλέον σε όλη την Ελλάδα. Θα μας πεις περισσότερα βέβαια τώρα συνέχεια για το τι συμβαίνει στο γυναικείο ποδόσφαιρο, τι συμβαίνει στην Αγία Παρασκευή. Μια σεζόν που ναι, μεν έληξε κάπως άδοξα λόγω του κορονοϊού, αλλά έληξε καλά για εσάς, καθώς ήσασταν η πρωτοπόρος ομάδα και νομίζω δεν τίθεται αμφιβολία ότι έστω και αν χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, νομίζω ανεβήκατε και δίκαια. Τουλάχιστον αυτό έδειξε η πορεία σας. Θα μας πεις εσύ βέβαια τώρα περισσότερα, coach, γιατί είναι σεζόν που έληξε και με τον τρόπο που έληξε. Καλησπέρα. Ήταν μια σεζόν για μας μονότονος. Θέλαμε πάρα πολύ την άνοδο. Ξανανεύουμε δηλαδή να δούμε την ομάδα στην Αγκαθήκη. Έτσι και το πετύχαμε. Η ομάδα τερμάτισε έκτη με μόλις ένα παθητικό γκολ. Είχαμε μια πολύ καλή πορεία, είχαμε πολύ καλή απόδοση, παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, βάλαμε καινούργια πράγματα που θέλαμε στην ομάδα και συνεχώς νομίζω βελτιωνόμασταν μέχρι που διακόπηκε το πρωτάθλημα. Coach, σε είχαμε συνειδήσει στο αντρικό, έχεις παίξει στην Αγία Παρασκευή και από μικρό παιδί, πολλά χρόνια, ανέλαβες και προπονητή συνέχεια. Πώς πήρες λοιπόν αυτή την απόφαση να πας στο γυναικείο? Φαντάζομαι σίγουρα έπαιξε ρόλο το ότι είναι η Αγία Παρασκευή, είναι η ομάδα που έχει περάσει τα περισσότερα χρόνια της πορείας σου, της ποδοσφαιρικής. Ήταν μόνο αυτό όμως, ήταν και κάτι άλλο? Σίγουρα έπαιξε ρόλο όταν με προσεγγίσαν οι άνθρωποι της ομάδας, ότι το όνομα της ομάδας, η αγάπη που έχω για το σύλλογο, γιατί έχω μεγαλώσει εκεί, από 12 χρονών. Έπαιξα εκεί μέχρι τα 28 περίπου και σίγουρα ήταν ο κυριότερος λόγος για να αναλάβω την ομάδα. Ακόμα ήταν μια πρόκληση για μένα, γιατί ήταν μια καινούργια ομάδα, οι γυναίκες είναι κάτι διαφορετικό. Το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, οποίες έπρεπε να τις αναλύσουμε και να δούμε πώς θα τις βελτιώσουμε. Είμαστε σε καλό δρόμο σε αυτό, το αποδεικνύει η κατάκτηση του πρωταθλήματος? Δεν φτάνει μόνο. Μπορεί να είχαμε να καταδείξει το πρωτάθλημα, αλλά να μην είχαμε κάνει τίποτα άλλο. Αλλά νομίζω έχουμε βάλει τις βάσεις για να δουλέψουμε σωστά, να κάνουμε μια κανονική ομάδα όπως τη λέω, να λειτουργεί σωστά, αρχίζοντας από τη διοίκηση και μετά από το προπονητικό team και μετά από τις παίχτες, οι οποίες όλοι μαζί, και η διοίκηση και οι προπονητές και οι παίχτες, νομίζω το έχουμε καταλάβει και έχουμε μπει σε ένα πολύ καλό δρόμο για τη συνέχεια. Κόζα, φανταστώ, πρέπει να σε προβλημάτισε λίγο στην αρχή το γεγονός ότι εκεί που θα προπονούσες άντρες, πλέον θα προπονείς γυναίκες. Υπάρχει μεγάλη διαφορά νομίζω, έτσι δεν είναι? Άλλο χειρισμό νομίζω χρειάζεται ο άντρας, αλλιώς η γυναίκα. Θα μας πεις βέβαια εσύ, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει και όλα σε αυτό. Είναι αλλιώς ψυχολογία, τώρα ένας άντρας πρέπει να μπει λίγο και στην ψυχολογία μιας γυναίκας, έτσι. Δεν ξέρω πόσο... Σίγουρα υπάρχουν... Και ειδικά εσύ που δεν τώρα το ξεκινάς αυτό το κομμάτι, αν δεν κάνω λάθος. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες διαφορές. Σίγουρα στην αρχή έκανα κάποια λάθη. Τα διάβασα, τα κατάλαβα, τα προσπαθώ να βελτιώνομαι και εγώ συνέχεια σε αυτό το κομμάτι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το αντικείμενο είναι το ίδιο. Το ποδόσφαιρο είναι ενιαίο. Η γλώσσα είναι ενιαία, οπότε μέσα στο γήπεδο είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα,
το πώς θα πλησιάσεις μια γυναίκα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι έχει μια ιδιαιτερότητα. Αλλά νομίζω ότι αυτές που έρχονται στο γήπεδο πραγματικά το θέλουν, τους αρέσει πάρα πολύ και αυτό το κάνει πιο εύκολο και για τους προπονητές να ασχοληθούν με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο ερασιτεχνικό του αντρικού και το ερασιτεχνικό του γυναικείου σε απόψη επίπεδου, θα λέγαμε. Πρώτον αυτό και δεύτερον, θα σου κάνω μαζεμένες τις ερωτήσεις για να απαντήσεις, και δεύτερον, πώς είναι γενικά το επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου? Υπάρχει ενδιαφέρον, βλέπω ο κόσμος ασχολείται όλο και περισσότερο. Ειδικά και τα νέα κορίτσια μπαίνουν όλο και πιο κοντά στο ποδόσφαιρο και σίγουρα αυτό είναι ευχάριστο νομίζω για το άθλημα. Δεν υπάρχει τεράστια διαφορά ούτε τεχνικά, ούτε στη φυσική κατάσταση. Όσο δουλεύετε μια ομάδα, γίνεται καλύτερη. Από εκεί και πέρα, όπως υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές στους άντρες, έτσι υπάρχουν εξίσου και πολύ καλές ποδοσφαιριστές στις γυναίκες. Το επίπεδο στην Ελλάδα νομίζω έχει πάρα πολλά ταλέντα στις γυναίκες, αυτό που έχω δει. Απλά σταματάνε για πολλούς λόγους κάποια στιγμή, είτε να διαβάσουν, είτε οικογενειακές υποχρεώσεις, και έτσι αυτό δεν έχει μεγάλη συνέχεια. Αλλά φαίνεται ότι εδώ και καιρό και η ΕΠΟ και οι ομάδες έχουν τόση μεγάλη, μάλλον όχι μεγάλη, αλλά μεγαλύτερη προσοχή στο γυναικείο ποδόσφαιρο, και έτσι συνεχώς βλέπουμε και κάνει σταθερά βήματα βελτίωσης χρόνο με το χρόνο. Φυσικά τα περιθώρια βελτίωσης είναι πολύ μεγαλύτερα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και για να φτάσουμε ευρωπαϊκούς συλλόγους, που αυτοί το κάνουν πολλά χρόνια με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Σίγουρα απέχουμε πολύ σε αυτό το κομμάτι. Εδώ απέχουμε στο αντρικό, πόσο μάλλον στο γυναικείο. Αλλά αυτό που πες, είναι σημαντικό το ότι γίνονται βήματα. Είναι σημαντικό το ότι αρχίζει και αυξάνεται το ενδιαφέρον και δεν μειώνεται. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβανόμαι κι εγώ. Οπότε από εκεί πέρα όμως, ίσως το πες και σωστά πριν, υπάρχει μεν μεγαλύτερη προσοχή από την ΕΠΟ, ίσως όμως, ίσως όχι και αυτή που πρέπει. Δεν ξέρω γενικότερα. Υπάρχουν νομίζω κάποιες αδυναμίες, έτσι, που θα πρέπει να διορθωθούν στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Εσύ που το ζεις εκεί πέρα, ποιες μπορείς να πιστεύεις ότι είναι αυτές που θα πρέπει να διορθωθούν οπωσδήποτε σύντομα, ώστε να πάει ένα ακόμα βήμα παραπέρα το γυναικείο ποδόσφαιρο? Εγώ το μόνο που μπορώ να πω σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είμαι και αρμόδιος, είναι το θέμα της οργάνωσης, το θέμα της βοήθειας στους συλλόγους από την πλευρά της ΕΠΟ, και να αγκαλιάσει λίγο παραπάνω με τις δυνατότητες που έχει το γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί πραγματικά νομίζω ότι είναι ένας χώρος που το αξίζει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Και όταν θα γίνει αυτό, θα δούμε τεράστιες διαφορές, όπως ήδη τα τελευταία χρόνια και με τις εθνικές ομάδες βλέπουμε ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και η εικόνα μας στον ευρωπαϊκό χάρτη με κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει, και γενικώς είμαστε σε πορεία πολύ καλύτερη από τα περασμένα έτη. Γιάννη, πες μας και κάτι για την γενικότερα για την Αγία Παρασκευή, με την έννοια ότι είναι από τις τωρικές ομάδες, είναι από τις πρώτες ομάδες του γενικού ποδοσφαίρου, ήταν χρόνια και στην Α Εθνική, οπότε ήταν λογικό κατευθείαν, νομίζω τώρα έπεσε, πέρσι έπεσε και ανέβηκε κατευθείαν, έτσι? Ναι. Οπότε είναι από τις ομάδες ορόσημο, θα λέγαμε, του γυναικείου ποδοσφαίρου για Παρασκευή. Είναι από τις τωρικές ομάδες. Είναι από τις πρώτες ομάδες που το αγκάλιασαν, νομίζω. Ναι, είναι η ομάδα έχει πάνω από 10 χρόνια παρουσία στα πρωταθλήματα. Έχει βάλει τις βάσεις πολύ καιρό. Όλοι γνωρίζουν ότι η Αγία Παρασκευή έχει γυναικείο ποδόσφαιρο. Το μόνο που μένει είναι να... Τώρα η ομάδα θέλει να εδραιωθεί κατά κάποιο τρόπο στις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας, στην Α Εθνική, να μην γίνουμε ασανσέρ, όπως το λέμε, να πέφτουμε στη Β και να ξανανεύουμε. Θέλουμε μια καλύτερη πορεία, να σταθεροποιηθούμε και από εκεί και πέρα να λειτουργήσουμε
σε σωστές βάσεις και έτσι να χτίσουμε την ομάδα προς το καλύτερο. Να χτίσετε λοιπόν την ομάδα στο καλύτερο. Άρα λοιπόν είμαστε, ξεκινάει, μπαίνει σιγά σιγά και ο Ιούνιος. Λογικά πρέπει να αρχίσει αυτός ο προγραμματισμός εν ώψη της νέας σεζόν, Γιάννη. Οπότε θα θέλαμε να μας πεις δύο λόγια εν ώψη του προγραμματισμού. Σε τι στάδιο είσαστε αυτή τη στιγμή σαν ομάδα? Η ομάδα, η διοίκηση και εγώ έχουμε εδώ και καιρό έχουμε αρχίσει τον προγραμματισμό. Έχουμε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα αρχίσαμε και εμείς προπονήσεις. Θα είπαμε να κάνουμε τουλάχιστον ένα μήνα, ώστε να μπορέσουν οι παίχτες να ξαναμπούν σε φυσιολογικό ρυθμό, ώστε να πούμε μετά στο στάδιο της προετοιμασίας γύρω στα μέσα Αυγούστου, για να μπορέσουμε να μπούμε στο πρωτάθλημα. Αυτό το διάστημα τώρα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις παίχτριές μας, σε τι κατάσταση βρίσκονται, να τις αξιολογήσουμε. Και έχουμε και άλλες παίχτριες οι οποίες δοκιμάζονται από άλλες ομάδες, οι οποίες έχουν εκφράσει την επιθυμία ενός στο σύλλογό μας. Και γενικώς να κάνουμε μια αξιολόγηση για να μπορέσει η ομάδα να δυναμώσει πάρα πολύ για το δύσκολο πρωτάθλημα της Αγκαρνίκης. Κότς, κλείνοντας, κάποιο μήνυμα για το γενικό ποδόσφαιρο, κάποια συμβουλή ίσως, κάποια ευχή μάλλον πιο σωστά? Η ευχή είναι να το προσέξουν οι ομάδες καταρχήν περισσότερο, να μην το έχουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους, γιατί όπως το αντρικό ποδόσφαιρο έτσι και το γυναικείο είναι εξίσου το ίδιο ποδόσφαιρο παίζεται, το ίδιο θέαμα βλέπουν οι φύλαθλοι, να το αγκαλιάσουν περισσότερο, ώστε να βγει λίγο από την αφάνεια των τελευταίων ετών.